Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 Μαρτίου, καλό μήνα σε όλους. Όπως κάθε Δευτέρα, έτσι και αυτή τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ παρέα. Θα περάσουμε ένα όμορφο δίωρο μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, έτσι όταν θα δείξει το ρολόι τα κουλούρια που λέω κι εγώ. Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα. Εντάξει, καλά χαλαρώσατε το προηγούμενο δίωρο έτσι με χαλαρές μουσικές. Εδώ τώρα θα ανεβάσουμε ρυθμούς. Ήδη έχετε πάρει έτσι μυρωδιά τι θα γίνει απόψε βράδυ εδώ στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη και στην μεγάλη αυτή ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. 94,5 Νίκος Φλίκας στο μικρόφωνο με το The Flikas Radio Show. Μην ξεχάσω να σας πληροφορήσω ότι συμμετέχετε και όλοι εσείς σε αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή φυσικά μέσα από το Viber 6947-945-945 τα μηνύματά σας και κάποια στιγμή θα ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές όταν έρθει η ώρα. Κρατηθείτε λίγο. Σας είχα υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα έχουμε καλεσμένους στο στούντιο, θα έχουμε ανθρώπους εδώ στο στούντιο, θα διευρυνθεί έτσι αυτή η δευτεριάτικη βραδινή παρέα. Σε λίγα λεπτά θα σας αποκαλύψω γιατί μιλάμε. Ήδη το κομμάτι παίζει από κάτω. Κάποιοι το έχουν καταλάβει. Θα έχουμε και πολλές έτσι. Θα φιλοξενήσουμε και τηλεφωνικά ανθρώπους που έχουν να μας πούν πολλά και διάφορα. Εννοείται πως αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα της Τσιγνοπέμπτης. Ετοιμαστείτε λοιπόν όλοι για την Πέμπτη, την Τσιγνοπέμπτη. Τι έχει να γίνει ρε παιδιά? Πολύ καλά το καταλάβατε. Λοιπόν, το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι τα καρναβάλια. Είναι γενικώς όλο αυτό που ζούμε στην Ελλάδα γενικώς. Γιατί τα καρναβάλια φυσικά έχουν πάρα πολλές έτσι αναχώρα, αναπεριοχή, έχουν διαφορετικές έννοιες. Εμείς εδώ στα Γιάννητσα έχουμε μοντάρει ένα πράγμα, έχουμε φτιάξει μια κατάσταση και έχουμε βάλει και την Τσιγνοπέμπτη έτσι για αρχή. Και πραγματικά γίνεται ένας χαμός και σιγά σιγά διάφορες πόλεις από όλη την Ελλάδα ξεκινήσανε κάπου εκεί δεκαετίες πριν και εφαρμόσανε έτσι νέους θεσμούς, γίνανε οι καρναβαλικές παρελάσεις και μέσα σε όλα αυτά δημιουργήθηκε και ένα καρναβάλι το οποίο πραγματικά είναι πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, είναι ένα από τα μεγαλύτερα έτσι της κεντρικής Μακεδονίας μαζί με τις Ξάνθης. Και ποιο είναι αυτό? Μα φυσικά το καρναβάλι της Κρίας Βρύσης. Και απόψε εδώ στο στούντιο έχω μαζί μου και δύο φίλους μου, πολύ καλούς μου φίλους, τον Άνθιμο τον Βασιλιάδη και τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο. Πείτε ένα καλησπέρα ρε παιδιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Συγχρονισμένα το είπατε ρε παιδιά. Τα κάνουμε όλα συγχρονισμένα. Όλη μέρα μαζί μας. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν έρθει εδώ στο στούντιο του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Θα μιλήσουμε φυσικά για το καρναβάλι της Κρίας Βρύσης. Έχουμε να πούμε πάρα πολλά για 30 χρόνια. 30 παρελάσεις, έτσι δεν είναι Γιώργο? 30 χρόνια. Δηλαδή, Νίκο, ξέρεις ότι εγώ από τότε που με θυμάμαι. Ναι. Με θυμάμαι να παίρνω μέρος από το καρναβάλι. Κοίταξε, θα τα πούμε και αυτά, θα τα πάρουμε έτσι, θα τα πιάσουμε και από την αρχή και θα έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για να μας μιλήσει για το ξεκίνημα του καρναβαλιού. Εννοείται θα φιλοξενήσουμε, είπαμε τηλεφωνικά, αρκετό κόσμο που πραγματικά έχει να μας πει ενδιαφέροντα πράγματα. Εγώ θέλω να βάλω σε ένα challenge τον κόσμο που μας ακούει, τους ακροατές, και να στείλει μηνύματα στο Viber στο 6947-945-945. Το θέμα μας είναι το καρναβάλι. Εννοείται ότι θα εμβαθύνουμε στο καρναβάλι της Κρίας Βρύσης, αλλά ας αφήσουμε τους ακροατές να μας πούνε και εμπειρίες δικές τους με θέματα καρναβάλια, έτσι δεν είναι? Έτσι. Γιατί όχι. Εννοείται ότι θα θέλαμε κυρίως αναμνήσεις από το κρυαβρυσιώτικο καρναβάλι, αλλά δεκτά όλα. Λοιπόν, εννοείται πως οι μουσικές θα επικεντρωθούν πάνω σε ρυθμούς καρναβαλίστικους και νομίζω θα θυμηθούμε, έτσι δεν είναι Γιώργο, θα θυμηθούμε ωραία πράγματα και θα πούμε και για τα μελλοντικά. Έχουμε να πούμε ιστορία στο παρελθόν και τι θα γίνει φέτος και θα πούμε και για τα επόμενα χρόνια τι σκεφτόμαστε να κάνουμε, γιατί δεν είναι μόνο φέτος. Έτσι ακριβώς.
Αυτό έχει μια σειρά, έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον. Ωραία. Πάμε λίγο μουσικούλες, καρναβαλίστικες μουσικές και επιστρέφουμε εδώ στο στούντιο. Εδώ είμαστε λοιπόν ζωντανά, ραδιοφωνικά, στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 Δευτέρα βράδυ και όπως έχετε καταλάβει έχουμε μπει για τα καλά σε ρυθμούς καρναβαλίστικους, μιας και η δευτεριάτικη δική μου εκπομπή κάπως έτσι υποδέχεται όλες αυτές τις δύο εβδομάδες όπου πραγματικά όλοι θα ντυθούμε, θα μασκαρευτούμε και γιατί όχι κάποιοι θα παρελάσουν κιόλας. Έτσι, λοιπόν, όμως επειδή εμείς ασχολούμαστε σήμερα το βράδυ, έχουμε ως θέμα το κρυαβρισιώτικο καρναβάλι και επειδή Γιώργο θέλω να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και όταν λέμε από την αρχή, από το ξεκίνημα δηλαδή, για να είμαστε και σωστοί, θέλω να καλησπερίσω με πολύ μεγάλη χαρά την Αναστασία Σιδηροπούλου, εμείς τη λέγαμε Σούλα. Σούλα, ναι. Έτσι, καλησπέρα. Γεια σας παιδιά, γεια σου Νικόλα. Καλησπέρα. George. Καλησπέρα κυρία Σούλα. George. Τι κάνεις αγάπη μου, καλή. Όλα καλά. Λοιπόν. Πόσο χαίρομαι που εμπλέκεσαι κι εσύ πια με το καρναβάλι. Πολύ πολύ χαίρομαι. Και εγώ χαίρομαι που σας ακούω, ναι. Το περίμενες αυτό ρε Σούλα. Κοίταξε να δεις. Αν το περίμενα, το ήθελα, το ευχόμουν. Και χαίρομαι τόσο πολύ που το καρναβάλι συνεχίζει γιατί το Γιώργο τον φλέρταρα πολύ καιρό για να πάρει μέρος στο καρναβάλι μας, θυμάσαι Γιώργο μου. Εννοείται, ήμουν μικρός, αλλά τώρα πώς τα κατάφερα και μπήκα σε όλο αυτό, είναι πολύ μαγικό πραγματικά. Λοιπόν, είναι μαγικό. Εγώ θέλω να ταξιδέψουμε, πίσω στο χρόνο. Ναι. Να φτάσουμε εκεί κάπου στη δεκαετία του 80, τέλη της δεκαετίας του 80. Καταρχάς θέλω να πω 2-3 πράγματα για σένα. Από πού να πρωτοξεκινήσω, πού να καταλήξω δεν ξέρω. Εγώ επειδή είσαι και συγγενικό μου πρόσωπο, τα έχω ζήσει όλα από σένα. Τα έχω δει όλα, τα ξέρω όλα. Να πούμε ότι είσαι μια καθηγήτρια γαλλικών. Γεννήθηκες στην Ελλάδα, στην Κρύα Βρύση, έτσι δεν είναι, διόρθωσέ με αν κάνω λάθος. Ένα κορίτσι σε μια περιοχή επαρχιακή, με την εκάστοτε νοοτροπία της επαρχίας. Φεύγεις να χαιρετήσουμε και το Σινιάλο που πέρασε το φορτηγό, γιατί έχουμε και αυτά εμείς εδώ. Φεύγεις από την Κρύα Βρύση, σπουδάζεις, κάνεις σπουδές στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, ναι, και μετά από χρόνια παντρεύουμε έναν Βέλγο. Παντρεύεσαι έναν Βέλγο, θα πούμε και για τον Ολιβιέ, ο οποίος είναι ακαδημαϊκός κι αυτός. Μετά από και χρόνια ναι. Μετά από 10 χρόνια ναι, που ζήσαμε εκεί, έτσι επιστρέφουμε, γιατί το ήθελε πάρα πολύ ο Ολιβιέ, εγώ όχι τόσο, γιατί υπήρχε πιθανότητα να δουλέψω στην Κομισιόν και αυτός ήθελε να έρθουμε στην Ελλάδα. Ήρθαμε στην Ελλάδα και από τότε είμαστε τώρα μέχρι σήμερα εδώ και δουλεύουμε εδώ και δουλέψαμε εδώ. Ήρθα και άνοιξα, ήθελα να ανοίξω φροντιστήριο στην Κρύα Βρύση, ενώ είχα τη δυνατότητα να ανοίξω φροντιστήριο στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε όμως ότι ήρθατε και ζούσατε στη Θεσσαλονίκη λόγω της ακαδημαϊκής καριέρας του σύζυγού σου και τα λοιπά. Ναι, αλλά εκεί κάτι σε τράβηξε εκεί στην Κρύα Βρύση. Ήταν αυτό. Αλίμονο, την Κρύα Βρύση. Εγώ αγαπούσα εκεί την εποχή δύο πόλεις, τις Βρυξέλλες και την Κρύα Βρύση. Και μάλιστα μερικές φορές μου λέγανε, καλά εσύ, και εγώ έλεγα, τι Παρίσι, τι Κρύα Βρύση. Πραγματικά ακριβώς αγαπούσα πάρα πολύ την Κρύα Βρύση. Μου είχε λείψει όλα αυτά τα 10 χρόνια που έλειπα. Και όταν επέστρεψα ήθελα να ανοίξω ένα φροντιστήριο, αλλά λίγο κάτι ξεχωριστό, ένα σχολείο, κάτι έτσι σαν ένα πολιτιστικό κέντρο, κάτι. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια ήρθε και η ιδέα του καρναβαλιού. Θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο κομμάτι το ότι εμένα το βραβείο είναι αυτό, το ότι ένας άνθρωπος και γυναίκα κιόλας, και ξέρουμε στη δεκαετία του 80 ποια ήταν η θέση της γυναίκας γενικώς στην Ελλάδα, γυρίζει στον τόπο της
και δημιουργεί και φέρνει ιδέες, φέρνει πράγματα τα οποία είναι πρωτόγνωρα. Όχι μόνο για την Κρυαβρύση, αλλά και για όλη την Ελλάδα. Και μέσα σε όλα αυτά είναι και το καρναβάλι, όπου το 88 ξεκινάει το καρναβάλι. Πώς ξεκινάει, πώς έγινε αυτό το πράγμα? Κοίταξε να δεις. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, ο Ολιβία και εγώ κάναμε πάρα πολλές κατασκηνώσεις με παιδιά, και στη Βουρτική, στο Βέλγιο, στη Γαλλία, κάναμε πάρα πολλές κατασκηνώσεις. Όταν γύρισα, ήθελα να φτιάξω κάτι στην Κρύα Βρύση, γιατί η Κρύα Βρύση μας ήταν λίγο ήσυχη, ήρεμη. Δεν κουνιόταν φύλο. Και είπαμε ότι θα γίνει αυτό στην Κρύα Βρύση. Βέβαια, ο Ολιβιέ με ενθάρρυνε πάρα πολύ. Και όταν, αφού γέννησα το παιδί μου, ένα χρόνο μετά, νωρίτερα πριν γεννήσω την Κοραλία μου, σκεφτόμουν ότι πρέπει να κάνουμε ένα καρναβάλι στην Κρύα Βρύση, γιατί από παιδί θυμόμουν ότι ντυνόμασταν ό,τι θέλουμε, πηγαίναμε από σπίτι σε σπίτι, και αυτό ήταν ό,τι γινόταν στην Κρύα Βρύση από καρναβάλια, ήταν να πηγαίνουμε από σπίτι σε σπίτι και κάποιοι να βγαίνουν έξω με τα παιδιά, να τα φωτογραφίζουν κτλ. Εγώ είχα μία βάση. Είχα παιδιά κοντά μου. Και επειδή έκανα και πάρα πολλές εκδηλώσεις όταν ήμουν στο Βέλγιο, είχα ένα δυναμικό. Είχα τον Ολιβιέ κοντά μου που με ενθάρρυνε και ήταν δίπλα μου. Παρασύρθηκε η νύφη μου, η Τούλα, ο αδερφός μου, ο Λουκάς, η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Και όλοι μαζί είπαμε ναι, θα κάνουμε κάτι. Και έκανα, πριν ακόμη ξεκινήσω το καρναβάλι, έκανα μία μικρή έρευνα, γιατί φανταζόμουν το καρναβάλι με το γαϊτανάκι. Εγώ όταν έφυγα... Έτσι, να πούμε ότι... Υπάρχει υλικό στο YouTube όπου είναι βιντεοσκοπημένο αυτό το πρώτο καρναβάλι με ένα γαϊτανάκι, όπου γυρνάνε τα παιδιά ντυμένα όλη την Κρύα Βρύση. Με ένα γαϊτανάκι το οποίο, για να το φτιάξουμε, είχε ολόκληρη ιστορία. Μην ξεχνάς ότι εκείνη την εποχή ήρθα, έπρεπε να εγκατασταθούμε. Έτσι. Έπρεπε να είχε γεννήσει το παιδί μου, έπρεπε να πάρω πουσέτ. Ναι. Την άδεια αυτή, ναι. Καρότσι, ναι, ναι. Να πάρει καρότσι για το παιδί μου. Το καρότσι, λαπουσέτ, ναι. Και δεν είχαμε χρήματα, αλλά είχαμε μεγάλα όνειρα, και ό,τι είχαμε και δεν είχαμε, είπαμε θα το δώσουμε για το καρναβάλι. Και έπρεπε να παραγγείλουμε αυτές τις πολύχρωμες κορδέλες από την Ανατολή, τότε ήταν η Ανατολή εκεί, και η Ανατολή είχε μόνο ελληνικές κορδέλες μαυρόσπρες, και έπρεπε να παραγγείλουμε πολύχρωμες που θα ερχόταν από Ιταλία. Έπρεπε να πάρουμε μπαλόνια, έπρεπε να... Πραγματικά, πραγματικά, δείτε τώρα εκείνη την εποχή τι δυσκολίες μπορούσες να αντιμετωπίσεις, γιατί τώρα πηγαίνεις σε ένα μαγαζί, σε ένα κινέζικο, σε ένα αυτό, πλέον με το εμπόριο, αυτή την εξέλιξη του εμπορίου, βρίσκεις τα πάντα, ό,τι θες. Εδώ μιλάμε τώρα, φανταστείτε, λεπτομέρειες για την κορδέλα, απίστευτο. Ναι, και δεν είχαμε, επίσης, δεν υπήρχε ίντερνετ. Εγώ ήθελα να ξέρω πώς χορεύεται το, πώς χορεύουμε με το γαϊτανάκι. Μάλιστα. Και είχα, το μόνο που είχα ήταν τις εγκυκλοπαίδειες. Πήρα για να δω πώς γίνεται το γαϊτανάκι μέσω της εγκυκλοπαίδειας. Και είδα ότι στην καρδίτσα και, και στα τρίκαλα ακόμη κρατάνε το έθιμο του καρναβαλιού με το, γαϊτανάκι. Έπαιρνα τηλέφωνο, ξέρεις, στο Δήμο, πήρα τηλέφωνο στο Δήμο για να μάθω, και μου είπανε ότι χορεύεται, αλλά είναι λίγο δύσκολο κτλ. Και αν εμείς χορεύαμε το γαϊτανάκι, δεν το χορεύαμε καλά, θα μπλεκότανε και δεν θα ήταν πολύ ωραίο. Και οπότε σκεφτήκαμε να βρούμε ένα τροχαλία ο οποίος θα γυρίζει πάνω σε έναν κορμό ξύλινο, γερό, και οι κορδέλες θα κρέμονται ούτως ώστε τα παιδιά να χορεύουν γύρω γύρω ελεύθερα, γιατί δεν ξέραμε τον χώρο του και δεν είχαμε. Μάλιστα. Είχε πολλή λεπτομέρεια και το ψάξαμε. Επίσης, τα παιδιά είχαμε πλύνει το δρόμο και στέγνωσε, και απλώσαμε ένα μεγάλο χαρτί όπου τα παιδιά με κυροπογιές βάφανε και γράφανε, και στα γαλλικά τότε, γιατί το φροντιστήριο γαλλικών, γιατί στα γαλλικά θα γράφανε. Ξεκίνησε γαλλικά, μετά ήταν γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, αλλά στην αρχή ήταν γαλλικά, και γράψαμε «Βίβλε καχναδάλ»,
στα γαλλικά, όλα θα κάνουμε στα γαλλικά, αγοράσουμε στηρίχτρες για όλα τα παιδιά. Κάπως έτσι ξεκίνησαν όλα, κάπως έτσι ναι. Μπήκε δηλαδή, θεμελιώθηκε κάπως το καρναβάλι. Όμως χρόνο με το χρόνο άρχισαν να συμμετέχουν κι άλλοι φορείς εκεί της Κυρίας Βρύσης. Όταν γυρίσαμε σε όλη την Κυρία Βρύση, άμα δείτε το βιντεάκι έχει πολύ ωραίες λεπτομέρειες, γυρίσαμε σε όλη την Κυρία Βρύση, αγοράσαμε μεγάφωνα, είχαμε ένα αυτοκίνητο ντεσεβό. Το ντεσεβό, το Citroën, ναι. Και βάλαμε τα μεγάφωνα και καλούσαμε τον κόσμο να έρθει μπροστά στο υδραγωγείο για να κάψουμε τον καρνάβαλο. Το καρνάβαλο. Είχε κάνει μια γυναίκα και έναν άνδρα καρνάβαλο. Μαζέψαμε ξύλα μπροστά στο υδραγωγείο σε έναν χώρο πολύ σεκιουριζόν. Ασφαλές χώρο. Ασφαλή χώρο, ναι. Για τα παιδιά και γυρνούσαμε για να καλέσουμε τον κόσμο. Το φροντιστήριο τότε δεν είχε πάρα πολλά παιδιά. Είχε 30-40 στα γαλλικά να είχε μαξιμών. Και στο τέλος, άμα δείτε και το βιντεάκι, θα δείτε στο τέλος είχαμε γυρίσει όλη την Κυρία Βρύση. Είχαμε και το αυτοκίνητο του Λουκά που το οδηγούσε ο Σάββας του Μίσα και μοίραζε καραμέλες σε όλο τον κόσμο και... και καλούσαμε τον κόσμο να έρθει μπροστά στο υδραγωγείο για να κάψουμε τον καρνάβαλο, όπου έτσι. Εκεί χορέψαμε, τραγουδήσαμε, μοιράσαμε τσίπς στα παιδιά, σκάσαμε μπαλόνια. Έτσι. Και μετά φύγαμε. Όταν αυτό έγινε, είχε μαζέψει τόσο πολύ κόσμο, γιατί γυρνούσαμε 3-4 ώρες με τα παιδιά και καλούσαμε κόσμο. Ο κόσμος έδινε τα παιδιά του και ερχόταν και όλο και μεγάλωνε η παρέα. Και μετά... αυτό το πρόσεξαν όλοι, έκανε πολύ θόρυβο. Οι σφυρίστρες, οι ντουντούκες, όλα αυτά. Και τελικά ο Σύλλογος Νέων, τότε δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Νέων, εγώ είχα λογίστρια την Τίνα Τσουλατσικλίδου, η οποία ήρθε και μου είπε μήπως μπορεί να έρθει ο Σύλλογος Νέων για να συζητήσουμε για ένα θέμα πολύ σημαντικό στο φροντιστήριο. Και ήρθαν, μαζευτήκαμε και όλοι. Ναι. Και μου είπανε ότι θέλουν να αρχίσουμε επίσημα ένα καρναβάλι, το πρώτο ένα καρναβάλι στην Κρία Βρύση. Μάλιστα. Μια και ξεκίνησε έτσι πολύ όμορφα και είχε ξεσηκωθεί αρκετός κόσμος. Βέβαια τότε υπήρχε ένας, τότε ήταν ακόμη πρόεδρος. Πάντως, Σούλα, νομίζω θα συμφωνήσεις ότι δες πώς μπορεί ένας άνθρωπος πραγματικά να αλλάξει, να φτιάξει, να δημιουργήσει κάτι. Κοίτα, ένας άνθρωπος ναι, αλλά θέλει... Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Να πυροδοτήσει τέλος πάντων αυτή την ιδέα. Ναι, ναι. Το οποίο καρναβάλι φυσικά τα επόμενα χρόνια πραγματικά έφτασε να ανταγωνίζεται το καρναβάλι της Πάτρας. Ξάνθη δεν νομίζω να υπήρχε. Θα μπορούσε με... ναι, ναι. Ήθελε. Και ακόμη νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όταν βλέπω ότι ο Γιώργος είναι εκεί... αυτόν που τον παρακαλούσαμε να γίνει νοσοκόμα και δεν γινόταν νοσοκόμα, σημαίνει ότι άφησε κάτι όλη αυτή η προσπάθεια. Έτσι. Εγώ αλλά θέλω... ήταν συλλογική η προσπάθεια, ήταν συλλογική. Θέλω να βάλω σε challenge τον κόσμο και να μας στείλουν μηνύματα, να μας πάρουν τηλέφωνο. Εγώ εντάξει, ήμουνα και στο πρώτο του καρναβάλι και στο Γαϊτανάκι και σε όλα αυτά. Έχω ντυθεί, ό,τι μπορείς να φανταστείς έχω ντυθεί με τη Σούλα. Ο μπαμπάς σου και η μαμά σου ήταν άνθρωποι πολύ καλλιτεχνάκια και όπου έβρισκες μια όμορφη εκδήλωση και τρέχανε και εσένα και τον Άρη και παίρνατε μέρος. Βέβαια, λοιπόν, ήσουν εκεί παρόν πάντα. Θέλω να κάνουμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε πάλι στον αέρα για να πούμε κι άλλα ενδιαφέροντα πράγματα που ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια, okay? Okay. Εδώ είμαστε λοιπόν στο Ράδιο Θεσσαλονίκη Δευτέρα βράδυ και μιλάμε φυσικά για καρναβαλικές παρελάσεις και συγκεκριμένα για την καρναβαλική παρέλαση της Κρίας Βρύσης. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η κυρία Σιδηροπούλου, η οποία είναι εμπνευστής, πυροδοτητής, πώς να το πω, του καρναβαλιού. Και έχουμε φτάσει στο σημείο που σιγά σιγά μπαίνει που λέμε το νερό στα βλάκι, ξεκινάνε οι μεγάλες καρναβαλικές παρελάσεις με τα μεγάλα άρματα, τα εντυπωσιακά. Τι να πρωτοθυμηθώ, Σούλα, δηλαδή λιχνάρι του Αλαντίν, κάτι... Ναι, Κύλιες και μια νύχτα. Ναι, κάτι τεράστια άρματα που με κινητά μέρη, με κατασκευές, απίστευτο.
Ναι, σιγά σιγά έτσι ξεκίνησε. Όταν ο Σύλλογος Νέων αποφάσισε λοιπόν, κάναμε το πρώτο δειλό μας καρναβάλι, είχε γύρω στα 10 άτομα. Εμείς ήμασταν αρκετά άτομα στην ομάδα μας. Αποφασίσαμε λοιπόν ότι θα είμαστε υπό την αιγίδα του Δήμου. Στην αρχή τα παιδιά δεν ήθελαν και είπαμε ότι αν δεν γίνει υπό την αιγίδα του Δήμου και γίνει μόνο με το Σύλλογο Νέων, μπορεί ο Σύλλογος Νέων αύριο να μην υπάρχει, έτσι έλεγα στα παιδιά, αύριο mm-hmm. μπορεί να μην υπάρχει. Πιο σταθερές βάσεις δηλαδή. Να ξεκόψουμε την κρύα βρύση και τα λοιπά και θα είναι πολύ κρίμα να σταματήσει. Αν εμπλακεί ο Δήμος, θα έχουμε τη βοήθειά τους και θα έχουμε κάτι σταθερό. Και παρόλο που στην αρχή γρίνιαζαν η παρεούλα όταν το ξεκινήσαμε, μετά το δέχτηκαν και είχαμε πλέον... Και νομίζω ότι ήταν σωστή και η απόφαση αυτή, γιατί στην ουσία μετά... Ο κύριος Αλτικάτης ήταν ο πρώτος δήμαρχος, ο πρώτος που όταν ξεκινήσαμε με τον κύριο Αλτικάτη, ο οποίος μας έδωσε και το βραβείο, γιατί και μετά κάθε χρόνο είχαμε περισσότερες συμμετοχές, περισσότερες. Εγώ... ήταν υπέροχο, παντού, δουλεύαμε όλοι παντού. Και σε κάποια στιγμή άρχισε, είχαμε το καπί στην κρύα βρύση και είπαμε ότι πρέπει να μπει και το καπί. Ναι, τους θυμάμαι. Και τότε ο δήμαρχος μου είπε, αν βάλεις σούλα το καπί στο καρναβάλι, θα μου τρυπήσεις τη φύση. Και όμως μπήκε. Και μπήκανε και το πρώτο τους θέμα ήταν το καπί στα Θρανία. Τους κάναμε πλεξουπίτσες, ποδίτσες, ήταν πάρα... Τι ωραίο πράγμα, αρέσει, τι ωραίο πράγμα σου. Εντυπωσιακό ήταν, εντυπωσιακό. Στην αρχή όλοι δηλιάζανε και βέβαια είχαμε... Ξέρεις κάτι, έτσι πρέπει να είναι οι κοινωνίες μας, έτσι πρέπει να είναι, μικρές ή μεγάλες, πρέπει... Στις χαρές να γιορτάζουμε όλοι μαζί, μεγάλοι, μικροί, τα καπί, τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία, όλοι μαζί, μια αγκαλιά, έτσι. Ένας λόγος για τον οποίο οι παππούδες τότε πήραν μέρος ήταν γιατί τους είπα τώρα γίνεται. Τώρα δημιουργείται το καπί. Θέλετε να είστε εσείς στην άκρη σας σαν παππούδες ή θέλετε να ενωθείτε μαζί με τους νέους? Εσείς να μας δώσετε την εμπειρία σας και εμείς να σας δώσουμε τη δύναμή μας και τη χαρά μας και τον ενθουσιασμό. Και τότε ο πρώτος πρόεδρος στο καπί ήθελε και αυτός να κάνει πράγματα και έτρεχε μαζί μου και τους παρακαλούσαμε τους παππούδες και ήταν ένας κύριος Παντελής και μου έλεγε, όχι μπαμπάς μου, ένας άλλος και μου έλεγε, αχ παιδί μου, εμείς μυαλό δεν έχουμε, μια λέμε ναι και μια λέμε όχι, άσε μας, παράτησέ μας. Δεν τους παράτησα όμως, δεν τους παρατήσαμε. Και βλέπουμε, μπήκε το καπί και έμπαινε κόσμος, αλλά μετά ήρθαν και οι Βραζιλιάνες. Βέβαια, θα φτάσουμε και εκεί. Εγώ δεν θέλω να παίρνω πολύ από τον χρόνο σας, γι' αυτό πάω έτσι λίγο γρήγορα. Κοίταξε, σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε και κάτι σούλα λίγο πιο οργανωμένο, να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Θα το φτιάξουμε αυτό το πραγματάκι, να δούμε όλο το ιστορικό. Πάμε λίγο να δούμε πότε παραδίδεις τη σκυτάλη, πότε αποχωρείς από αυτή τη μεγάλη οργάνωση. Κοίταξε, εγώ δεν ήμουν σύμφωνη με τις... νομίζω ότι έλαβα 9 συνεχόμενα ή 10 συνεχόμενα έτη μέρος στο καρναβάλι με πάρα πολλά άτομα που ερχόταν και από Θεσσαλονίκη μας βοηθούσαν, πρόσκοποι από Θεσσαλονίκη. Καταρχάς να σου πω, Σουλά, να σου πω ότι έρχονται τα μηνύματα, έρχονται εδώ, δεν τα προλαβαίνω. Γράφει εδώ ανθρώποι οι οποίοι έτυχε να ασχοληθούν. Μάλιστα τώρα αυτό το μήνυμα που διαβάζω δεν έχει καμία σχέση με την κρύα βρύση. Μιλάει η κυρία Ελένη για κάποιες τέτοιες δραστηριότητες πριν που είπαμε για τα καπί και μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει, ωραία τα πράγματα να λέγονται κάποια τέτοια γεγονότα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, για τα μηνύματά σας. Θα τα διαβάσω συνολικά στο τέλος. Στο τέλος. Πάντως έχουμε, εντάξει. Συνεχίζουμε. Για πες μας, Σουλά. Έλεγα λοιπόν ότι κάποια στιγμή ήρθε η ιδέα
των Βραζιλιάνων. Ήρθανε τα κορίτσια αυτά τα όμορφα, όμως το καρναβάλι πια είχε χάσει αυτή την τρυφερότητα, αυτή την... Είχε μια αισθητική τελείως διαφορετική στην αρχή, όπου παίζαμε όλοι και μετά ο κόσμος, ακούγαμε ας πούμε στα μεγάφωνα, περνάει το πρώτο δημοτικό σχολείο, ντυμένα, κινεζάκια, αλλά μην φύγετε, σε λίγο έρχονται οι Βραζιλιάνες. Εγώ ντρεπόμουνα, όχι μόνο εγώ, και όλος, πολλοί κόσμος. Μετά από λίγο, μην φύγετε, περνάει το πρώτο γυμνάσιο, αλλά μην φύγετε, θα έρθουν οι Βραζιλιάνες. Εμένα αυτό με ενοχλούσε πάρα πολύ. Έμεινα ένα ή δύο χρόνια με τις Βραζιλιάνες και μετά δεν θέλησα να πάρω άλλο μέρος και σταμάτησα εκεί εγώ, αλλά το ξαναπήρε μετά ένας μαθητής μου που ήρθε μετά από χρόνια, ο Λύσανδρος, ήταν πια πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου. Ναι, έτσι, ο Λύσανδρος ο οποίος είναι ακόμη εκεί. Ο οποίος είχε σταματήσει για λίγο καιρό το καρναβάλι και έρχεται ο Λύσανδρος και μου λέει, κυρία Σούλα, θέλει να αρχίσουμε το καρναβάλι το αγόρι μου, και δούλεψε σαν αρχηγός, αρχηγάρας. Αυτό το παιδάκι ήταν από το πρώτο μας καρναβάλι μαζί, και μαζί με άλλη παρεούλα δούλεψε και ξαναζωντάνεψε το καρναβάλι, γιατί είχε σταματήσει για ένα χρονικό διάστημα. Και έτσι με τον Λύσανδρο, και τώρα βλέπω ο Γιώργος και ένα σωρό άλλα παιδιά, και νομίζω ότι αυτό το καρναβάλι δεν πρόκειται ποτέ να πεθάνει. Γιώργο, θέλω να πεις κάτι στη Σούλα, για να κλείσουμε κάπως έτσι τη φιλοξενία. Τίποτα, εγώ είμαι πολύ συγκινημένος που την ακούω. Και αυτή η ιστορική αναδρομή είναι πάρα πολύ σημαντική, για να ξέρει και ο κόσμος ότι για να γίνει μια τόσο μεγάλη εκδήλωση έχει ένα υπόβαθρο στο οποίο έχει χτιστεί μέσα από τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο ξεκινάει σήμερα, σηκωνόμαστε και λέμε κάνουμε ένα καρναβάλι και αύριο βλέπεις όλη αυτή την επιτυχία. Μα έχει όμως ότι κάνετε, Τζορτζ. Σημασία αυτό έχει αγόρι. Σημασία έχει ότι παραλάβαμε ένα καρναβάλι το οποίο έχει δυναμική, έχει όνομα. Πέρασε και τα χρόνια που δεν συμμετείχε, είχε σταματήσει δηλαδή, και όταν το... Πέρασε και τη σημασία του και αυτό, έτσι. Αλλά είχε το όνομα, δηλαδή είχε το brand, και μπόρεσε να ξαναζωντανέψει και να ξανασταθεί πολύ έτσι, γρήγορα. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι σε καλά χέρια το καρναβάλι, Σούλα. Είναι και μπράβο, χαίρομαι. Και ξέρεις ποιο είναι το μεγαλύτερο παράσημο που μπορείς να έχεις εσύ αυτή τη στιγμή? Είναι ότι αυτοί που είναι εκεί στο καρναβάλι, βάλε και εμένα μέσα, βάλε και τον Γιώργο, βάλε και τον Λύσανδρο, είμαστε εμείς που είμαστε εκεί και το στηρίζουμε. Κατάλαβες, οι πρώτοι, αυτοί που πρωτοξεκινήσαμε, οι μαθητές σου. Ναι. Λοιπόν. Μα το σποράκι άφησε, πάει τώρα. Έτσι, έτσι. Για άκου λίγο αυτό το. Άντε με το καλό, και εγώ ποντάρω πάνω σε ένα comeback. Κάπως έτσι να κλείσουμε. Γιατί όχι, να συμμετέχεις. Εγώ νομίζω ότι η Σκυτάλη έχει δοθεί. Έχουν δύναμη, έχουν όρεξη, έχουν αισθητική, και θα τους καμαρώνω από μακριά. Έτσι, ωραία. Μιας και φέτος θα παίζει και live stream το καρναβάλι ζωντανά, οπότε όλοι θα μπορούν, αυτοί που δεν μπορούν να έρθουν στην Κρυαυρίς, θα μπορέσουν να το δούνε μέσω του YouTube, από ένα link που έχει ήδη ανέβει και μπορούν να το βρει ο κόσμος στο YouTube. Κυρία Σιδηροπούλου, να σας ευχαριστήσουμε, να σας ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Τα χαιρετίσματά μας στον Ολιβιέ, τον πολυμήχανο Ολιβιέ, που ο οποίος εκτός από ακαδημαϊκός είναι και τεχνίτης, είναι και μάστορας, είναι και τα πάντα. Έτσι, ναι. Λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Χάρηκα που σας άκουσα. Γεια σας. Χάρηκα και εγώ, καμπάρι μου. Bye bye. Γεια σας. Δεν παίξει μπαμπολέιρο, παιδιά, καρναβάλι δεν έρχεται. Πραγματικά. Και τι καρναβαλάρα έρχεται, είπαμε. Να πούμε λίγο, να δώσουμε πληροφορίες στον κόσμο για το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Ναι. Κυριακή 17 Μαρτίου, έτσι. Στον πεζόδρομο Κρύας Βρύσης. Στο κεντρικό πεζόδρομο της Κρύας Βρύσης. Είναι έτοιμη όλη η Κρύα Βρύση να υποδεχτεί χιλιάδες κόσμου κάθε χρόνο που έρχονται εκεί. Σχεδόν η μισή Θεσσαλονίκη έρχεται στην Κρύα Βρύση. Και φέτος υπάρχει ένας ακόμη λόγος, ένας παραπάνω λόγος για να έρθει κάποιος στο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης, μιας και... Το όνομα αυτό λέγεται Αλέξανδρος Τσουβέλας. Έτσι, ο Τσουβέλας, έτσι.
Ναι, λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας, για όσοι δεν το γνωρίζετε, που αμφιβάλλω να μην δεν το γνωρίζετε, είναι ένας τρομερός και φοβερός stand-up comedy, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά αίσθηση τα τελευταία χρόνια, αν και ασχολείται πολλά χρόνια με το stand-up. Τώρα τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει εκτοξευθεί το όνομά του. Κάνει εμφανίσεις στην πόλη μας, κάνει εμφανίσεις γενικώς σε όλη την Ελλάδα. Όμως φανταστείτε τώρα ότι εμείς εκεί θα τον έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της παρέλασης. Φαντάσου τι έχει να γίνει, ρε παιδιά, δηλαδή. Αλίμονο αυτό που θα κάθονται κοντά στα κυκλειδώματα, δηλαδή. Εγώ θα πήγαινα από πίσω, να ξέρει. Έτσι. Λοιπόν. Καιρό στο μάχη να δει. Έχουμε. Πόσες συμμετοχές έχουμε, Γιώργο? Να σου πω την αλήθεια, Νίκο, μέχρι και χθες το βράδυ που μιλούσαμε εκεί στην Οργανωτική Επιτροπή, είχαμε 31 συμμετοχές, δηλαδή μιλάμε για ρεκόρ. Και δεν έχει κλείσει αυτό. Γιατί σπάει καθώς... ρεκόρ φέτος, ναι, το καρναβάλι. Περιμένουμε τουλάχιστον άλλες 3-4 για να κλείσει το. Για να κλείσουν συμμετοχές, για να κλείσει παρέλαση. Ναι. Άρα σημαίνει ότι θα έχει, ο επισκέπτης στην Κρύα Βρύση θα έχει μια γεμάτη μέρα, μιας και όλο αυτό το νταβαντούρι θα ξεκινήσει από τις 12 νωρίς-νωρίς. Ναι. Να πούμε ότι έτσι έχουμε ετοιμάσει ένα line-up τρομερό και φοβερό με κορυφαίους DJ από την περιοχή, από τη Θεσσαλονίκη αλλά και από την περιοχή μας, οι οποίοι πραγματικά θα κάνουν ένα εκπληκτικό mashup mix, το οποίο πιστέψτε με ότι θα το απολαύσουν όχι μόνο οι καρναβαλιστές αλλά και οι θεατές. Έχουμε φλίκα, δεν καταλαβαίνουμε. Είναι και αυτό, να πω ότι θα είναι και ο DJ ο Ναϊσίδης, ο πολύ γνωστός αυτός DJ της πόλης μας εδώ της Θεσσαλονίκης, αγαπητός σε όλους, ο οποίος πραγματικά θα, αφού έχει παίξει Πάτρα, αφού έχει παίξει Ξάνθη, αφού έχει παίξει σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα ελληνικά νησιά, θα είναι και στην Κρύα Βρύση φέτος. Έτσι, δεν είχε παίξει και αυτό του έλειπε. Λοιπόν, θέλω να βάλουμε κι άλλους στην παρέα μας πριν το διαφημιστικό. Νομίζω προλαβαίνουμε, έτσι δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, για κάτσε λίγο μουσική ανάσα και να επιστρέψουμε εδώ. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 από τη Θεσσαλονίκη για όλη την κεντρική Μακεδονία και όλο τον κόσμο, φυσικά ιντερνετικά και από το καινούριο μας application, το ανανεωμένο μας, το οποίο μας ακούτε ψηφιακά. Εννοείται πως απόψε βράδυ, Δευτέρα βράδυ εδώ, κάνουμε ένα αφιέρωμα στο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Ήδη σας παρουσίασα τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο στούντιο, είχαμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία. Όμως τώρα πάμε ξανά σε τηλεφωνική επικοινωνία να συνδεθούμε με τον νεοεκλεχθή δήμαρχο της Πέλλας, τον κύριο Στάθη Φουντουκίδη. Στάθη, καλησπέρα, καλώς ήρθες στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και στο στούντιο, εκεί στην παρέα. Καλησπέρα και στους ακροατές σας. Βλέπω από τη μουσική που ακούω ότι έχετε μπει δυνατά σε ρυθμούς καρναβαλιού. Μας ακούει όλη η κεντρική Μακεδονία. Όλη η κεντρική Μακεδονία είναι μονόδρομος. Έτσι ακριβώς. Θα έρθει στην Κρύα Βρύση. Έτσι ακριβώς, Δήμαρχε. Και εμείς φέτος νομίζω ότι ήδη τα είπαμε νωρίτερα, μιλήσαμε με νούμερα κιόλας, με συμμετοχές. Δηλαδή σπάει κάθε προηγούμενο ρεκόρ ή συμμετοχή στο καρναβάλι. Και γενικώς η οργάνωση είναι έτοιμη η Κρύα Βρύση να υποδεχθεί τον κόσμο. Και φυσικά εσύ είσαι μόλις τώρα ανέλαβες τα ενία του Δήμου. Ποια είναι η εμπειρία σου όσον αφορά το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης? Κοίταξε, δεν έχει σημασία αν αναλάβουμε τώρα ή είμαστε παλιοί. Υπάρχει ένας θεσμός. Κλείνουμε 30 χρόνια καρναβάλι. Έχουμε γενέθλια φέτος. Ναι, έτσι. Και είμαστε αποφασισμένοι να το γιορτάσουμε μαζί με τους επισκέπτες μας με τον καλύτερο τρόπο. Η δική μου εμπειρία, επειδή είμαι και κρυανησιώτης, αυτό που μπορώ να υποσχεθώ σε όσους μας κάνουν την τιμή και μας δώσουν τη μεγάλη χαρά να μας επισκεφθούν, είναι ότι θα περάσουν υπέροχα, πολύ κέφι, πολύ χορό, διασκέδαση, καλή φιλοξενία, ό,τι καλύτερο. Θα είναι μια υπέροχη μέρα που θα τη θυμούνται. Έτσι ακριβώς. Ειδικά φέτος που έχουμε μπει δυνατά με νέα παιδιά, με τον Εμπορικό Σύλλογο μπροστά, με το Δήμο Πέλλας συνοδοιπόρο, με άξια νέα παιδιά στελέχη, ας πούμε, που βοηθούν σε κάθε επίπεδο και καθημερινά δίνουν αγώνα, όπως και εσύ και ο Άθιμος, για να στηθεί καλά αυτό το πράγμα. Έτσι, πραγματικά αυτό το καρναβάλι που είναι το πιο σύγχρονο παλιό καρναβάλι της Κεντρικής Μακεδονίας, έτσι, φέτος θα γίνει ο χαμός. Αυτό μπορώ να υποσχεθώ και σας περιμένουμε όλους να περάσουμε όλοι μαζί καλά, να γίνουμε μια ωραία παρέα, να δείτε τις ομορφιές μας,
να σας φιλοξενήσουμε με τον τρόπο που εμείς ξέρουμε και αγαπάμε. Δήμαρχε, εσύ θα ντυθείς στο καρναβάλι της κυρίας Βρύσης? Δεν ακούω καλά, συγγνώμη, ακούω σε βάθος. Δήμαρχε, θα ντυθείς στο καρναβάλι της κυρίας Βρύσης? Αν θα... Ντυθείς. Όπως καταλαβαίνεις από φεύγω. Λοιπόν, εμείς θέλουμε καλή φιλοξενία. Έτοιμη, ανοιχτή η Κρύα Βρύση. Θα την έχουν όλοι οι επισκέπτες μας. Είναι γνωστό άλλος ότι το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης πάντοτε είναι πρωτότυπο. Έτσι. Η θεματολογία φέτος θα είναι πολύ πρωτότυπη. Θα δείτε ωραία πράγματα. Πρωτοφανή συμμετοχή από καρναβαλιστές, από άρματα. Περιμένουμε πολύ κόσμο. Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες. Έτσι, Δήμαρχε. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Καλό βράδυ, Δήμαρχε. Τα λέμε στην Κρύα Βρύση. 17 Κρύα Μαρτίου. Βρύση. Έτσι. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Έτσι, ναι, Τσουβέλα, χαμό. Έτσι. Έγινε, Δήμαρχε. Καλό βράδυ. Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Φλίκας Radio Show εδώ. Δευτέρα βράδυ μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. 6-9-4-7-9-45-9-45 για τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού. Εννοείται social media DJ Φλίκας με βρίσκεται. Απόψε θα μπαίνουμε για τα καλά σε ρυθμούς καρναβαλίστικους και γιατί όχι έτσι να ξεδώσουμε λίγο. Ρε παιδιά, το τραγούδι από το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης το ξέρουμε, το έχουμε ακούσει. Εσύ το γράψεις. Λοιπόν, έτσι έχει 100 φορές. Έτσι, λοιπόν. Να πούμε ότι θα γίνει και ένα γύρισμα πριν την παρέλαση. Θα γίνουν τα γυρίσματα για το επίσημο βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού. Το οποίο το τραγουδάει. Ναι, ποιος το τραγουδάει, Γιώργο? Η Μαρία Ιωσταμπασίδου. Μάλιστα. Η Μαρία Κετσίδου και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, και η Κατερίνα Τσότσου. Εσύ δεν είχες πει κάτι? Όχι, εγώ μόνο έβλεπα, δεν το έχω με τη μουσική. Θα παίξεις το βίντεο όμως τώρα. Στο βίντεο. Καταρχάς να πούμε ότι είσαι και εσύ μέσα στην ομάδα των παρουσιαστών. Ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος και είναι και ο Τάσος ο Βοτάρης, έτσι ναι, δεν είναι? Ναι. Λοιπόν, να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια εσύ μαζί με τον Τάσο κάνετε την παρουσίαση της παρέλασης. Ναι, από το 2018. Έτσι, ναι, αλλά για πολλά όμως χρόνια κάποιος άλλος έκανε την παρουσίαση. Ναι. Ε? Με αυτό μεγαλώσαμε εμείς. Για να μας πει μια καλησπέρα. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά? Καλησπέρα. Δημήτριος Ζουβλίδης. Καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη. Ακροατές. Καλησπέρα και στο εκλεκτό πάνελ εκεί πέρα που είστε. Καλησπέρα και σε σένα, Νίκο. Εγώ μεγάλωσα με τη φωνή σου στο μικρόφωνο να παρουσιάζεις την μεγάλη αυτή καρναβαλική παρέλαση. Με τις χαρακτηριστικές σου ατάκες. Πότε ξεκίνησες εσύ, πώς συνεπλάκησες αυτό το... Εγώ η εμπλοκή μου ξεκίνησε το 1992 ουσιαστικά, όταν τότε ήταν δήμαρχος ο κύριος Θοδωρίδης και μου είχαν αναλάβει στη διοργάνωση. Εγώ ξεκίνησα από τη διοργάνωση. Τότε μέχρι τότε την παρουσίαση του καρναβαλιού την έφτιαχνε ένας άλλος ο φίλος, ο Κώστας Μπαλτζίδης, το ξέρουν τα παιδιά ή τουλάχιστον όσοι είμαστε εμείς. Ξεκίνησα με τη διοργάνωση και κάποια στιγμή ήρθε η ώρα να βρεθεί και κάποιος παρουσιαστής. Τότε δεν είχαμε Τζουβέλα όπως έχουμε τώρα. Έτσι. Πρέπει να το πούμε. Δεν υπήρχε Τζουβέλας. Έτσι λοιπόν έπεσε η ιδέα για να κάνω την παρουσίαση. Μια παρουσίαση που την έκανα από το 1992 μέχρι 93 μάλλον για να λέω την αλήθεια, μέχρι το 2006. Περίπου 14 χρόνια. 14 χρόνια, 14 χρόνια. Εννοείται ότι ήμουνα, αν θέλεις, γιατί μπορεί να λέμε 300 καρναβάλι Κρύας Βρύσης, αλλά είναι 300 καρναβαλική παρέλαση. Πρέπει έτσι, να το πούμε αυτό. 300 καρναβαλική παρέλαση, μάλιστα. Ναι, γιατί το καρναβάλι είναι από το 1988. Έτσι, το πρώτο. Να θέλουμε να βάλουμε και την της Σούλας Σιδηροπούλου, αν θέλουμε να πούμε ότι ξεκίνησε και το 85 ήταν κάποιες εκδηλώσεις. Mm-hmm. Με το έθιμο της Λάμγκας τότε που ήταν, που είχε ξεκινήσει. Αλλά αν θέλεις, η παρέλαση, μετράμε τον αριθμό της παρέλασης εμείς, είναι 300. Αλλά πρέπει να πούμε ότι έχουμε περίπου 30, να πούμε ότι είμαστε περίπου 35 χρόνια καρναβάλι. Δεν είμαστε μικρό. Είμαστε το πιο παλιό σύγχρονο καρναβάλι.
εδώ στην περιοχή και αναγκαστικά πήγαμε πολύ δυνατά. Είχαμε φτάσει δηλαδή το 2004-2005 τα κεντρικά δελτία ειδήσεων να παίζουν πάντα. Να ασχολούνται με την κρύα βρύση, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Είχαμε κάνει πολλή δουλειά, πρέπει να σου πω, σε αυτό το τομέα, Νίκο. Πάρα πολλή δουλειά με μάρκετινγκ στα τουριστικά γραφεία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης αλλά και των Αθηνών. Και αυτό είναι κάτι κιόλας ότι ακόμα και τώρα το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης φιγουράρει σε τουριστικά γραφεία, διοργανώνουν εκδρομές για την Κρύα Βρύση. Και αν σκεφτείς ότι η Κρύα Βρύση το 92-93 ήμασταν περίπου 5.500 κάτοικοι, ένας δήμος δηλαδή 5.500-6.000 κατοίκων. Αν είχαμε πιο μεγάλη δυναμική, αν είχαμε ξενοδοχεία, μας λέγανε τα γύρω περιοχές ότι ευτυχώς κάνουμε καρναβάλι και γεμίζουν τα ξενοδοχεία μας. Έτσι ακριβώς, και τώρα μου επισημαίνει και μου είχε πει, όταν είχα μιλήσει εκτός αέρα με την κυρία Σιδηροπούλου, μου είχε πει ότι πραγματικά τότε είχε γίνει τρομερή δουλειά, όντας και ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης ως δήμαρχος, νομίζω και εσύ, ας πούμε, πριν αυτό δεν είπες ότι μπλέχτηκες. Ναι, ναι, ήταν και ο Θόδωρος ο Θεοδωρίδης και ο Ρουαϊλίδης, δηλαδή τον περισσότερο κόσμο το είδαμε επί κυρίου Ραϊλίδη, θα έλεγα εγώ. Και πρέπει να σου πω ότι υπήρχαν πολλοί τηλεθεατές, αναγκάστηκαν να βγω στον αέρα τότε του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Γιατί πρέπει να σου πω, ήταν στην εκπομπή του Στέφανου, πρέπει να ήταν, αν δεν απατώμε, που βγαίνανε μάλιστα εκείνη τη χρονιά, γιατί παίξαμε σε όλα τα κανάλια το 2. Παίζαμε Σάββατο μάλλον στα καρνάλια με τις Βραζιλιάνες και τις Μαζορέντες, τις τσίρλιντες που είχαμε φέρει. Και παίρνανε την άλλη μέρα τηλέφωνο στον Στέφανο και το λέγανε, Στέφανο, αυτή η Κρύα Βρύση πού είναι, ρωτούσανε. Οπότε δεν ξέρανε καν που πέφτει η Κρύα Βρύση, οφείλω να σου πω, κάποια χρόνια. Αναγκαζόμαστε, βάζαμε πινακίδες που έδειχνε καρναβάλι Κρύας Βρύσης για να μπορεί να έχει το κόσμος, και δίναμε χαρτάκια και στα διόδια αλλά και στο φανάρι της Ιωνίας, που να ξέρουν με χάρτες που είναι η Κρύα Βρύση. Γινόταν πραγματικά χαμός, όπως θα γίνει χαμός και τώρα. Φέτος είναι. Ναι. Ναι, περιμένουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά τα παιδιά, ο σπόρος ο οποίος είχε πέσει ήταν πολύ δυνατός. Βέβαια χωράμε πάντα βελτιώσεις, αυτά είναι κάτι που συζητιούνται μετά το καρναβάλι, αλλά τώρα να πούμε ότι περιμένουν έτσι εδώ πέρα όλοι οι καταστηματάρχες και της Κρύας Βρύσης και της ευρύτερης περιοχής να υποδεχτούν τον κόσμο. Υπάρχουν, μπορούν να συνδυάσουν οι τουριστικά γραφεία της Θεσσαλονίκης, αν μας ακούνε, και των Αθηνών. Έχουν ήδη ανακοινώσει εκδρομές εδώ στη. Εκδρομές, ότι μπορούν να τα συνδυάσουν βέβαια με το τουριστικό, αν θέλει να έρθουν να βγουν το αρχαιολογικό μας μουσείο, να πάνε ίσως και στο Πόζαρ, να κάνουν, αν θέλει, ένα tour σε όλο τον νομό. Έτσι, και να καταλήξουν βέβαια Κυριακή στις 17 Μαρτίου στο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Πρέπει να σου πω ότι το 2004 ήμασταν μόλις το δεύτερο καρναβάλι στην Ελλάδα, πίσω από την Πάτρα, που είχαμε καταφέρει να εντάξουμε το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης στο ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων που διοργανώνουν καρναβάλι, στο λεγόμενο που υπάρχει ακόμα και τώρα, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ανανεώσει συνδρομή εκεί, που ήταν το FECC, το οποίο υπάρχει και τώρα, και παίρναμε πολλή πληροφόρηση για το τι μπορούμε να διοργανώσουμε κι εμείς, και είχαμε μια πολύ στενή συνεργασία. Τότε είχε έρθει μάλιστα και ο πρόεδρος του FECC, ο Henry Van der Groen είχε έρθει στην Κρύα Βρύση. Πραγματικά, τι να σου πω, ότι μισθώναμε δορυφόρο και δίναμε 15 λεπτά τηλεοπτικό χρόνο στα κανάλια δωρεάν για να μπορέσουν να μας παίξουν. Έτσι. Κοίταξε, ήταν οι εποχές διαφορετικές, δεν υπήρχαν τα social media. Τώρα φυσικά έχει διευρυνθεί τόσο πολύ η πληροφορία, όπου μέσα από τις πλατφόρμες της κοινωνικής δικτύωσης το μήνυμα φτάνει εκεί που πρέπει, και φυσικά με Αλέξανδρο Τσουβέλα έτσι σχολιαστή, παρουσιαστή, δεν θα τα πάμε καλά, θα γίνει ένας πανικός. Εγώ θα έλεγα ότι σε συνδυασμό με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα, γιατί όλα τα παιδιά βλέπω ότι έχουν πολύ κέφι, και ο Εμπορικός Σύλλογος, και βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική. Εσύ όμως συμμετείχες ποτέ σε άρμα, σε ομάδα, ή μπαμ κατευθείαν στην... Συμμετείχα στο πρώτο άρμα. Εγώ δεν έφτιαχνα παρέλαση, αν θέλεις, έτσι, με τα άρματα, γιατί θα σου πω ότι υπήρχε και μια ευγενής άμυλα κόντρα, θα στην έλεγα εγώ, μεταξύ δύο φροντιστηρίων, να μην πω ονόματα για την ιστορία. Οπότε δεν συμμετείχα κάπου σε αυτή την κόντρα, καλώς εννοούμενη κόντρα. Συμμετείχα όμως στο πρώτο καρναβάλι, στο οποίο η μάνα μου ήταν τότε ντυμένη, η μητέρα μου ήταν ντυμένη, και είχαμε πάρει ένα άρμα από το Λιποχώρη που το κατασκεύαζε ένας εκεί τοπικός κατασκευαστής. Μάλιστα. Ο οποίος κατασκεύαζε άρμα και συμμετείχα σε αυτό. Στις υπόλοιπες δεν μπορούσα. Ήσουν από μέσα. Λοιπόν, φέτος πού θα είσαι?
Φέτος θα είμαι κάπου κι εγώ και θα απολαμβάνω το καφέ μου. Εμείς ούτως ή άλλως έχουμε βγει εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών στη σύνταξη. Ναι. Χαιρόμαστε. Ναι, αλλά ο εθελοντισμός είναι ωραίο πράγμα. Γιατί όχι, να σε έχουμε εκεί στην παρέα μας. Βοηθάμε από άλλο πόστο, από άλλο από promotion, από marketing και έτσι, τέλεια, 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 δεν τέλεια. Μπορείς να ξεχάσεις αυτό που έχεις κάνει, έτσι. Γιατί το θεωρείς ότι είσαι όπως και η Σούλα το θεωρεί παιδί της, έτσι, γιατί έτσι. Από την κυρία Σιδροπούλου, ναι. Θεωρούμε ότι είναι ένα παιδί μας, αλλά έτσι. Και το βασικό, κάνουμε κάτι για τον τόπο μας. Αυτό ακριβώς. Και όχι μόνο για τον τόπο μας, το είπαμε και για την συλλογικότητά μας, για την κοινωνία μας, για τους ανθρώπους μας, για τα παιδιά μας, για τους μεγάλους, τους μικρούς, για όλους. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να σου ευχηθούμε ένα όμορφο βράδυ. Συνήθως μας παίρνεις συνέντευξη, μιας και είσαι και δημοσιογράφος. Αυτή τη φορά σε πήραμε εμείς συνέντευξη, είδες, το κάναμε και αυτό. Έτσι πρέπει, πρέπει να υπάρχει πρόοδος και χάρηκα πάρα πολύ. Περιμένουμε να μας καλέσεις και στη δική σου εκπομπή να μιλήσουμε για το καρναβάλι, έτσι δεν είναι, παιδιά. Και εμείς περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει στην Κρυαβρύση. Το καλούμε Κυριακή 17 Μαρτίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Γιατί στην Κρυαβρύση τα πάντα μπορεί να συμβούν. Έτσι. Αυτό ήταν το σύνθημα που έλεγα 12-13 χρόνια. Γιατί στην Κρυαβρύση τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και με τέτοια καταπληκτικά παιδιά στη διοργάνωση τα πάντα πραγματικά μπορούν να συμβούν. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Για τη βοήθεια, σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Καλό βράδυ! Καλό βράδυ. Άλλο ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά παίζει, έτσι δεν είναι, στις καρναβαλικές παρελάσεις. Πάντα. Λοιπόν, ρε παιδιά, είναι και δύσκολος ο χορός. Ναι, ποιο μπορεί να είναι έτσι το απόλυτο καρναβαλικό τραγούδι άραγε? Το Τελαπόντο. Ε? Αυτό. Μάλλον αυτό πρέπει να είναι. Εγώ θα έλεγα Ρίκι Μάρτιν και το πήρε μέσα από το στόμα μου. Είναι και το έβαλε. Έτσι, ναι. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Εγώ πάντως θα είμαι μωρό. Μ' άρεσε πολύ τα παπάκια που πιανόμασταν όλοι και κάναμε... Γύρω. Ναι, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, σε μια καρναβαλική παρέλαση παίζονται τα πάντα. Λίγο πολύ. Πάνω κάτω ακούγονται όλα. Είναι ένα πάρτι μεγάλο που κάνει. Το οργανώνουν τέλος πάντων όλα αυτά τα άρματα, τα θέματα. Εννοείται πως υπάρχουν τραγούδια τα οποία αφορούν τα άρματα και τις συμμετοχές, έτσι δεν είναι? Διόρθωσε με αν κάνω λάθος, Γιώργο. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ θα σου πω και βιωματικά ότι. Με θυμάμαι έτσι όταν ήμασταν μικροί, θα σου πω από το δημοτικό, ότι συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Δηλαδή ήταν γεγονός ότι έπρεπε να πάρεις μέρος στο καρναβάλι. Οπωσδήποτε, ναι. Και αυτό περνούσε, ξέρεις, στα παιδιά μέσα από τα χρόνια βιωματικά όλο αυτό. Οπότε, όταν περνάει στο DNA σου αυτό, δεν μπορεί να το αφήσει ποτέ. Και παίρνεις πάντα μέρος. Δεν κομπλάρεις. Το ζεις στο 100%. Οπότε και οι νέες γενιές που ακολουθούν και θα ακολουθήσουν πρέπει να μπουν μέσα αυτό και να το απολαύσουν. Είναι μια μέρα η οποία περνάμε όλοι καλά, όλοι όμορφα. Ξέρεις, τώρα η καθημερινότητα είναι γεμάτη προβλήματα, ταλανίζουν την κοινωνία από πάρα πολλά προβλήματα. Οπότε έχουμε μια μέρα συλλογικά να περάσουμε όλοι όμορφα. Πρέπει να το στηρίξουμε αυτό και να δώσουμε πολύ μεγάλη βάση και έκταση. Ναι, για πες, Άνθιμε. Εγώ το βλέπω μέσα από την μικρή μου την κόρη, την Ερατό, που είναι 5 χρονών. Όλη μέρα με ρωτάει πότε θα έρθει η Τσιγκνοπέμπτη, πότε θα έρθει η Κυριακή, πότε θα έρθουν τα καρναβάλια, πότε θα... για να είναι έτοιμη να μπει στην παρέλαση. Πέρσι εγώ νομίζω... είχε COVID καημένη, δεν μπόρεσε. Είχε COVID και δεν μπόρεσε. Πήγα μόνος μου και έστειλε ένα βίντεο και... Λοιπόν, άντε αυτή τη φορά θα συμμετάχει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι, παιδιά, γενικώς το καρναβάλι, αν εμβαθύνεις έτσι λίγο την... αυτό το γεγονός έχει μέσα πάρα πολλά και έρχεται από τα βάθη, έτσι, της ιστορίας του παρελθόντος. Διατηρείται, υπάρχει ο αυτοσαρκασμός, το να υποδηθώ κάτι άλλο. Το βασικό πιστεύω ότι μια μέρα μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Έτσι, κάπως έτσι. Και νομίζω ότι αν ένας άνθρωπος τώρα μας ακούει, είναι στο σπίτι μόνος του, περνάει μια φάση της ζωής του όπου είναι στη μοναξιά του, θα πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, να δηλώσει συμμετοχή σε μια καρναβαλική ομάδα και γιατί όχι να πάει να το ζήσει.
δεν υπάρχει πιο εξωστρεφής δραστηριότητα από το να συμμετέχεις σε μια παρέλαση. Αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος έτσι, Γιώργο, πώς μπορεί να έρθει σε επικοινωνία και να συμμετάσχει και να μπει σε μια καρναβαλική ομάδα? Έχουμε δώσει τα τηλέφωνα γενικά για τις συμμετοχές. Πώς μας βρίσκει δηλαδή? Έχουμε και το site το kriavrisipavlakarnaval.gr, στο οποίο υπάρχουν μέσα όλες οι πληροφορίες για να δηλώσει συμμετοχή, για το πώς θα έρθεις, υπάρχει ο χάρτης. Ναι. Έχει όλο το πρόγραμμα μέσα. Άρα δηλαδή προλαβαίνει κάποιος ακόμη και τώρα αυτή τη βδομάδα να δηλώσει συμμετοχή? Εννοείται, καθημερινά μας παίρνουν τηλέφωνο. Προσπαθούμε και εμείς να βολέψουμε τον κόσμο για να μπορέσει να μπει σε πολλά θέματα. Να σου πω ότι φέτος έχουμε ρεκόρ καρναβαλιστών. Δηλαδή καθημερινά παίρνουν τηλέφωνο για να δηλώσουν συμμετοχή και δεν ξέρουμε πού θα τους βάλουμε όλους τους ανθρώπους. Ξέρεις, όλοι πάνε κρυαβρύση, όλοι χωράνε στο καρναβάλι της κρυαβρύσης. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε. Επίσης θέλω να σου πω ότι την Τσικνοπέμπτη γιορτάζουμε όλοι μαζί στα Γιαννιτσά. Πάμε να γιορτάσουμε μαζί με τα Γιαννιτσά το ψήσιμο και... Έτσι, την Τσικνοπέμπτη δηλαδή. Γιαννιτσά υπάρχει ένα έθιμο άτυπο. Ναι. Μαζευόμαστε όλοι στο κεντρικό πεζόδρομο των Γιαννιτσών και έχουμε τον αφροπόλεμο. Ναι, κυνηγιόμαστε όλοι είμαστε ντυμένοι καρναβάλια και κυνηγιόμαστε με αφρούς. Λοιπόν, φέτος τι θα γίνει? Θα είναι και η κρύα βρύση εκεί? Θα είναι και η κρύα βρύση εκεί. Μάλιστα, εννοείται. Ωραία. Θα έχουμε και αναβάθμιση, θα έχουμε και DJ, θα έχουμε και οπότε δηλαδή θα έχουμε και πρόταση για Τσικνοπέμπτη. Εννοείται. Εντάξει. Για Νιτσά και καταλήγουμε είναι την... η πρόγευση. Παιδιά, επειδή αν δεν ακουστεί αυτό το τραγούδι, καρναβάλι δεν έχει, πάμε να τα ακούσουμε και να επιστρέψουμε. Τώρα, παιδιά, μπορεί να γίνει καρναβάλι, αφού παίχτηκε το Κετελαπόγκο. Λοιπόν... Αυτό ήθελα να πει ο άνθιμος και δεν μπορούσε να... Κετελαπόγκο εμείς το λέμε. Κετελαπόγκο, Κετελαπόγκο. Λοιπόν, ναι, αλλά αυτό το τραγούδι πραγματικά στην παρέλαση, γενικώς η παρέλαση της Αποκριάτικες έχει σαρώσει. Και επειδή ζητήσαμε εμπειρίες δικές σας, εννοείται και περιμένουμε και η Βαλεντίνα να μας πάρει. Είχαμε κλειστές πριν τις γραμμές. Για πάμε σε μία ακόμη γραμμή για να ακούσουμε έτσι εμπειρίες από έτσι τα πρώτα καρναβάλια εκείνα. Για να δούμε ποιος είναι στη γραμμή μας, ρε παιδιά. Για να δούμε. Έκπληξη, γεια. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λίσανδρος Αμιτζόγλου στη γραμμή μας. Έτσι. Για διευκρίνηση το Για πες μας, ρε Λίσανδρε, τι ακριβώς, τι έχεις να θυμηθείς εσύ από το καρναβάλι? Επειδή είμαι λίγο μεγαλύτερος από εσάς ηλικιακά, αυτό που θυμάμαι καταρχήν είναι τη συμμετοχή από το πρώτο καρναβάλι από το 89. Πιο χαρακτηριστικό ήταν το τρίτο καρναβάλι του 1991, χρονιά που δίναμε πανελλήνιες εξετάσεις εμείς. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν το μυαλό μας ήταν στις πανελλήνιες, γιατί... Εν τέλει πετύχαν αυτές οι πανελλήνιες, τι γινόταν εκεί στην Κρυάβρητη? Στην πλειοψηφία τη σειράς μας, ας το πούμε, ναι, πετύχανε. Αλλά δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι στην κυριολεξία επί τρεις μήνες, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, ετοιμάζαμε τότε τα άρματα και τα θέματα. Τα ετοιμάζαμε εμείς, κυρίως τα άρματα. Τα θέματα, οι στολές δινόντουσαν κάπου και ραβόντουσαν, ας πούμε. Ναι, ναι. Και τότε υπήρχε μία, όπως είπε και ο Δημήτρης Ατζουφλίδης προηγουμένως, μία άτυπη κόντρα, καλώς εννοούμενη, όχι κακός, μεταξύ δύο φροντιστηρίων. Και εγώ συμμετείχα στο ένα και ετοιμαζόμασταν επί τρεις μήνες, φτιάχναμε εμείς οι ίδιοι τις κατασκευές των αρμάτων στο πνευματικό, τι ωραίο κέντρο, πράγμα, στο πνευματικό κέντρο τότε. Ήταν διαφορετικά η χωροταξία του και είχε μια μεγάλη σάλα όπου εκεί μέσα τότε, ας πούμε, μας είχαν παραχωρήσει το χώρο, εκείνος ο χώρος υπήρχε για να γίνονται διάφορες κατασκευές. Και λέω τώρα, σκέφτομαι και λέω, επί τρεις μήνες ενδεχόμενα κάθε απόγευμα ήμασταν εκεί μέχρι αργά και φτιάχναμε το θέμα, ο καθένας τι θέμα θα έκανε. Από εκεί και πέρα θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου να συμμετέχει είτε ως μέλος κάποιας ομάδας, είτε εθελοντικά αργότερα έτσι, μέσω της και δουλειάς. Είσαι ακόμα εκεί, έτσι, είσαι ακόμα εκεί, δηλώνεις παρόν. Τελευταία συμμετοχή περσινή.
περσινή. Ενεργός ως μέλος. Έτσι. Φέτος θα συμμετάσχουμε ως εθελοντές. Εκείνη την ημέρα. Να πούμε ότι υπάρχει, Λίσανδρε, να πούμε και αυτό το κομμάτι, ότι υπάρχει και το κομμάτι του εθελοντισμού, όπου αν κάποιος δεν μπορεί να συμμετάσχει, δεν τον αρέσει, δεν θέλει, αλλά θέλει να βρεθεί μέσα σε αυτόν εδώ τον πανικό, μέσα σε αυτό το μεγάλο πάρτι που θα γίνει στην Κρύα Βρύση, μπορεί να συμμετάσχει σαν εθελοντής. Μάλιστα νομίζω όλοι οι εθελοντές παίρνουν αναμνηστικό συλλεκτικό μπλουζάκι, από ό,τι ξέρω. Για πες τα μας λίγο. Έχουμε. Έλα, Άνθιμε, κάτσε. Όχι, όχι, να τα πει ο Λίσανδρος. Άντε, να τα πει ο Λίσανδρος, έλα. Βεβαίως μπορεί να, να συμμετέχει και θέλουμε να συμμετέχει ο καθένας. Καταρχήν να συμμετάσχουν ως καρναβαλιστές, έτσι. Και ο κόσμος απ' έξω όταν έρθει και εκεί την ημέρα ακόμα, αν θελήσει κάποιος να πάρει απόφαση να μπει σε ένα γκρουπ, πολύ ευχαρίστως να το κάνει, αλλά και ως εθελοντές. Ο καθένας είναι πολύτιμος εκεί. Έτσι πέρα. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Χρειάζονται οι άνθρωποι για να βοηθήσουν και στην οργάνωση. Οπότε μπορούν να επικοινωνούν, έτσι δεν είναι, μπορούν να επικοινωνούν και στα social media με ένα μηνυματάκι ή μπορούν για να επικοινωνήσουν και εδώ με το ράδιο, με την εκπομπή μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μας και να γίνουν επίσημοι εθελοντές για αυτό το καρναβάλι. Λίσανδρε, λοιπόν, να βάλουμε ένα τραγουδάκι. Δεν ξέρω αν το χόρεψες ποτέ σε παρέλαση αυτό, για άκου. Δεν είναι και τόσο καρναβαλικό αυτό, δεν το... τα άλλα τα προηγούμενα που παίξατε ήταν πιο καρναβαλικό. Για να χορέψει ο Λίσανδρος θέλει, ναι, τελείωσε. Θέλει, ναι, θέλει πιθατό. Βάλ τον ύμνο του Απόλλωνα, βάλ τον ύμνο του Απόλλωνα να χορέψει. Λοιπόν, καλό βράδυ Λίσανδρε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Με τα δυο της χέρια μπρο. Παιδιά, ο άνθρωπος αυτός ψάχνει στην Αθήνα μια γυναίκα. Λέει για να φάει με τα δυο της χέρια προβατίνα. Σε λάθος μέρος. Σε λάθος μέρος, σε λάθος μέρος. Να ακούσουμε λίγο ένα εκπληκτικό βίντεο που ετοίμασε η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού. Και πρωταγωνιστές είναι τα παιδιά της οργάνωσης και ο Τσουβέλας. Να το... Αυτό υπάρχει και με εικόνα στα social media, έτσι δεν είναι, παιδιά? Ναι, και στο TikTok. Μάλιστα. Carnival Κρύα Βρύση είναι το... Έτσι, λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε λίγο. Για να ακούσουμε τι γίνεται εδώ. Εδώ είναι η οργανωτική όλη και Τσουβί, περιμένει. Πού σε ρε φίλε, είμαστε έτοιμοι. Και μιλάνε με τον Τσουβέλα. Παιδιά, έχω κολλήσει στα μπλόκα. Με έχει πάει κλαρίνο. Κάνε κάτι, γιατί έχουμε πέσει όλοι ψυχολογικά. Βάλε με σαν ανοιχτή ακρόαση. Έγινε. Ψάχνω μια γυναίκα μέσα σε όλη την Αθήνα. Πού να τρώει με τα δυο της χέρια προβατίνα. Σε λάθος μέρος ψάχνεις, έλα Κρύα Βρύση. Και παίρνει φωτιά. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φαντάσου τι έχει να γίνει, παιδιά. Ας απέξει και το τέλος που λέει. Κρύα Βρύση, έρχομαι. Έρχεται, παιδιά. Ετοιμαστείτε, τι ελάτε έχει να εσείς, γίνει. Ελάτε κι εσείς, τι έχει να γίνει. Λοιπόν, εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντοτε στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94 και 5. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας, τα τηλέφωνά σας. Έχουμε ως θέμα συζήτησης το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Μαζί μου είναι ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος και ο Άνθιμος ο Βασιλιάδης. Μάλιστα εσύ, Άνθιμε, είσαι και νεοεκλεχθής και εσύ, να το πούμε έτσι. Γι' αυτό σε βρίσκουμε και σε τέτοιες δραστηριότητες. Λοιπόν, μαζί με σένα πάντα. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο, Γιώργο, πάμε να πούμε πώς έγινε όλη αυτή το πάντρεμα αυτό και αποφασίστηκε εν τέλει μαζί με εσάς, μαζί με τον Τάσο Βοτάρη και εσένα τον Γιώργο Παπαδόπουλο, να συμμετέχει στην παρουσίαση και ο Τσουβέλας. Καλά να πω καταρχήν ότι ο Τάσο Βοτάρης είναι ένας μεγάλος ηρώας, είναι και ο γραφίστας που φτιάχνει όλες τις μακέτες και τα πάντα που έχουν να κάνουν το καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Νομίζω πρέπει να έχει ανακοιμηθεί κανένα μήνα. Ναι, και να πω και κάτι. Και μας ακούει τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο κομμάτι από όλο αυτό που συμβαίνει εκεί πέρα? Είναι ότι οι άνθρωποι της περιοχής εκεί βγάζουν τις δεξιότητες τους όλες. Έχει πολλά ταλέντα. Έτσι. Ναι. Ναι, και μέσα σε αυτά τα ταλέντα είναι και ο Τάσος Βοτάρης. Για πάμε λίγο να δούμε τι έγινε, πώς έγινε αυτό το πάντρεμα. Κοίταξε, εμείς από τον Νοέμβριο, η Οργανωτική Επιτροπή του Καρναβαλιού, μαζευόμαστε από τον Νοέμβριο και ετοιμάζουμε όλο αυτό που θα δείτε την Κυριακή στις 17 Μαρτίου.
Πέρυσι πήγαμε αρκετά καλά, θα σου έλεγα, στο καρναβάλι. Αλλά κάθε χρόνο, ξέρεις, δεν μπορεί να πηγαίνεις γιατί θες να πηγαίνεις για το καλύτερο. Εμένα μου αρέσει η παρουσίασή σας. Ναι, είναι, το έχουμε βρει, δεν ξέρω. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν μου είπαν να πάρεις το μικρόφωνο, γιατί δεν είχαμε τότε να φανταστείς παρουσιαστή. Λέω, δώστε το ρε παιδιά, εντάξει. Δεν κόμπλαρα κιόλα με τον κόσμο. Έτσι. Οπότε αυτό βγήκε πηγαίως από μέσα μου. Και φέτος είπαμε κάπως να ανεβάσουμε τον πύχη. Mm-hmm. Και τον Νοέμβριο, όπως κάναμε τα Δέλτα Σίγμα που μαζευόμασταν εκεί στο παλαιό Δημαρχείο και συζητούσαμε τι θα γίνει φέτος με το καρναβάλι, γιατί είμαστε και λίγο ανήσυχοι, ξέρεις. Mm-hmm. Λέγαμε πρέπει να φέρουμε και ένα παρουσιαστή, ο οποίος θα κάνει τον μπαμ, δηλαδή να τον πλαισιώσουμε και εμείς οι δύο ως γνώστες της κατάστασης. Έτσι, ναι. Αλλά θέλαμε και έναν που θα κάνει το μεγάλο μπαμ, θα τραβήξει περισσότερο κόσμο, που θα είναι στο κλίμα. Γιατί διαλέξαμε στο τέλος τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα, γιατί πιστεύω ότι είναι ένας κρυαβρισιώτης κι αυτός. Κατά βάθος κρύβει μέσα του έναν κρυαβρισιώτη. Έτσι ακριβώς. Και επίσης το challenge για τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα είναι, θα τη βρει τελικά αυτή που ψάχνει, που να τρώει με τα χέρια προβατίνα. Πιστεύω θα τη βρει, ναι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος ήθελε να συμμετέχει στην εκπομπή, όμως είναι σε παράσταση. Πριν από περίπου καμιά ώρα μιλήσαμε μαζί, 2 ώρες πριν την εκπομπή, και όχι, μάλλον έχει live εκεί τη στιγμή. Κάνει ένα live νομίζω, έτσι δεν είναι, στο YouTube. Είναι σε live εκεί τη στιγμή. Οπότε δεν μπορεί να συμβεί, δεν θα μπορούσε να είναι, όμως θα τον έχουμε εκεί ζωντανά. Αυτό το τραγούδι το ξέρεις από ποια ταινία είναι? Μπα, μακά. Ποια? Η μάσκα. Έτσι, η μάσκα. Ταινιάρα. Γιατί φέτος θα φορέσω μάσκα, το έχω αποφασίσει. Πάω κρύα βρύση. Έτσι. Εσύ θα ντυθείς αρχαίος Έλληνας, έτσι. Αρχαίος Έλληνας και... Ποιος όμως? Και το τελευταίο, το άρμα που είναι η έκπληξη. Και οι δύο είναι ψεύτες, παιδιά. Έτσι. Και οι δύο έχουν εκπλήξεις. Θα ντυθούν άλλα και θα αλλάξουν και θα γίνουν άλλα. Έτσι, και οι δύο, ακριβώς, και οι δύο. Έτσι. Κάθε χρόνο το κάνουν. Έτσι, έτσι. Δεν είναι μόνο απλά μια παρέλαση καρναβαλική. Είπαμε, ξεκινάει από πολύ νωρίς, γεμίζεις όλη τη μέρα σου μέχρι και αργά το βράδυ στην Κρυαβρύση. Όμως παίζουν και άλλα πράγματα. Πάμε να πούμε λίγο τι γίνεται. Λοιπόν, Νίκο, θέλω να ενημερώσω ότι το καρναβάλι ξεκινάει από τις 10 Μαρτίου, όπου στην κεντρική πλατεία γίνεται το πρώτο, για πρώτη φορά, παιδικό κυνήγι χαμένου θησαυρού. Mm-hmm. Όπου οι ομάδες είναι από 3 έως 10. Και οι ηλικίες είναι από πρώτη δημοτικού ως έκτη. Και γίνεται έτσι σε ένα προσεγμένο χώρο. Θα παίξουν τα παιδιά το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Έχει δώρα. Αρχίζουν να μπαίνουν τα παιδιά στο κλίμα. Έτσι, να συμμετέχουν. Τα εντάσσουμε, ξέρεις, ναι, σε αυτή την ηλικία. Mm-hmm. Στις 16 Μαρτίου και ώρα 11 στην κεντρική πλατεία το Σάββατο, απέναντι το Δημαρχείο. Έτσι, μπράβο, το Σάββατο τι έχουμε? Έχουμε στις 11 η ώρα το καρναβάλι. Σε περίπτωση δηλαδή που κάποιος έρθει από μακριά και θέλει να έρθει από, ναι, Παρασκευή, εννοείται, βράδυ, εννοείται ότι θα φάει πολύ καλά. Και προβατίνα δεν έχουμε? Έχουμε προβατίνα. Έτσι ακριβώς. Στο μάχη καλό να έχει. Έτσι. Θα φάει καλά στα μαγαζιά, θα πιει τους καφέδες του, μπορεί να γυρίσει. Όλα. Έλα, τα μαγαζιά είναι πανέτοιμα για εκείνη την και μέρα. Εκτός αυτού, δηλαδή αυτός που σκέφτεται να ξεκινήσει από κάπου μακριά, και από όχι πολύ μακριά, μπορεί να έρθει από Παρασκευή να κάνει μια έτσι ωραία ξενάγηση, να πάει στην Αρχαία Πέλα στο μουσείο, να δει τον αρχαιολογικό χώρο, να πάει στο Λουδία στο ποτάμι κάτω, στις πηγές Αραβισού, να γυρίσει όλες αυτές τις ομορφιές, τα Γιαννιτσά, στα πολύ όμορφα μαγαζιά, τα καφέ κτλ. Έτσι ακριβώς. Και εννοείται Σάββατο τι έχουμε, πάμε να δούμε. Λοιπόν, το Σάββατο στις 11 η ώρα έχει το καρναβαλίζο. Mm-hmm. Στο οποίο συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι. Έτσι. Έχει ένα πλούσιο πρόγραμμα που με διασκέδαση. Mm-hmm. Έχει ξυλοπόδαρους, έχει face painting. Μπράβο. Έχει... Όπου εκεί μπορούν να φέρουν τα παιδιά τους, δηλαδή αν μια οικογένεια έχει μικρά παιδιά, έτσι, ναι, μικρά παιδιά, τα φέρνει εκεί και τα παιδιά θα απασχοληθούν δημιουργικά και φυσικά με θέμα το καρναβάλι. Ωραία. Μετά στις 2 η ώρα έχουμε το 4ο κυνήγι χαμένου θησαυρού, το οποίο έχει γίνει θεσμός πλέον. Mm-hmm. Δηλαδή φαντάσου... Τι είναι αυτό το πράγμα, για να δούμε. Είναι... Ο στόχος σε αυτό το παιχνίδι είναι η ομαδικότητα, η φαντασία, η αυτοπεποίθηση, η δημιουργικότητα. Mm-hmm. Λύουν γρίφους και προσπαθούν να φτάσουν στον χαμένο θησαυρό.
εμπνευστής αυτής της εκδήλωσης είναι... Να ξέρεις, η Προβατίνα έχει κάνει αίσθηση, έχουν έρθει ναι. μηνύματα, ναι. Εμπνευστής είναι η Μαρία Σταμπασίδου, η οποία το τρέχει ακούραστη. Εδώ. Ακούραστη, ναι, δηλαδή κάθεται μέρα και νύχτα να βρει γρίφους, ώστε να είναι αρκετά mm-hmm. δύσκολο το έτσι. Κυνήγι του χαμένου σταυρού. Άρα θα ακονίσει και το μυαλό του ένα παιδί άμα θα έρθει εκεί να συμμετάσχει. Έχει πολύ έξυπνους γρίφους και ξέρεις, δεν έχεις κινητό μαζί σου. Υπάρχουν εθελοντές οι οποίοι προσέχουν να είναι ακέραιη συμμετοχή, δηλαδή. Να έτσι, είναι ωραία, 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 ωραία. Ναι, ναι, ναι. Οι ομάδες είναι από 3 ως 10 άτομα, από ηλικίες 13 ετών και άνω. Mm-hmm. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα συμμετοχή στο site. Αν έτσι. Και νομίζω ότι έχουν κλείσει οι συμμετοχές, ναι. αλλά επειδή έχει γίνει θεσμός, από του χρόνου θα μπορούμε να βάλουμε και περισσότερες ομάδες. Και είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, αθλείσαι κιόλας. Και τρέχεις. Το αποκορύφωμα φυσικά είναι την επόμενη μέρα, έτσι δεν είναι? Και το απόγευμα έχουμε μουσική, θα παίξουν οι DJ στην κεντρική πλατεία. Μάλιστα. Θα έχουμε και ένα διαγωνισμό καρναβαλιού, το καλύτερο καρναβάλι θα πάρει κάποιο δώρο. Α, και αυτό ωραίο. Έχουμε, ναι, αυτό ήταν και παλαιός. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, ετοιμαζόμουν να πώς μπας και κερδίσω. Τελικά ποτέ δεν κέρδισα. Δεν πειράζει. Νικό. Και μετά πάμε στις 17 Μαρτίου, όπου 3 η ώρα θα ξεκινήσει η παρέλαση. Το πιο καλό είναι να η προσέλευση να έχει γίνει, συγγνώμη, πιο νωρίς. Πιο νωρίς. Γιατί οι επισκέπτες θα είναι χιλιάδες. Έτσι. Εγώ θα σου μιλήσω και σαν. Πάντως υπάρχει άνετος χώρος για πάρκινγκ, έτσι. Ναι, είναι. Αυτό θέλω να σου πω, ότι εγώ θα σου μιλήσω και ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις. Έχουμε φτάσει στο οργανωτικό επίπεδο πάρα πολύ ψηλά. Δηλαδή, έχουμε οργανώσει για το πάρκινγκ, για τις πληροφορίες, για τον εθελοντισμό, για όλα τα οποία θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Έχουμε συνεννοηθεί με τα μαγαζιά, όσο και για τις εστίασεις. Πώς θα εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Ναι. Οπότε είμαστε έτοιμοι για όλο αυτό. Το έχουμε ξανακάνει. Δηλαδή και τα παλιότερα χρόνια που μιλήσαν και προηγούμενοι και ο Δημήτρης και η κυρία Σούλα, δηλαδή μιλούσαμε τώρα για 40.000 επισκέπτες εκείνη την εποχή. Ναι. Το έχουμε ξανακάνει και μπορούμε να το ξανακάνουμε και θα το ξανακάνουμε. Έτσι. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Κρύα Βρύση. Έλα, άτιμε. Επίσης εκείνη την ημέρα και όποιος ξυπνήσει το πρωί και δεν έχει στολή, υπάρχουν μαγαζιά ανοιχτά στην Κρύα Βρύση που μπορούν να προμηθευτούν να νοικιάσουν στολή. Έτσι. Να κάνουν την παρέλασή τους, να κάνουν την. Το μπράβο. Χαμό άρα τους. Και αυτή τη τελευταία στιγμή, ναι, αυτοί, ναι, που, ναι, δεν, ναι, οργανώνουν. Αυτούς, έτσι. Τους που θέλουμε και αυτούς. Έτσι. Προβλέπετε να γίνει χαμός, παιδιά. Έτσι, και αυτό είναι καρναβαλικό. Και αυτό είναι καρναβαλικό. Και να πούμε ότι στη φετινή καρναβαλική παρέλαση, η μουσική θα ταξιδέψει μέσα στις δεκαετίες και θα ξεκινήσουμε με 80s, θα πάμε στα 90s, zeros, θα φτάσουμε μέχρι και τα σημερινά, τις σημερινές επιτυχίες. Και νομίζω ότι θα βάλεις και trap. Τα πάντα όλα θα παίξουνε. Και εννοείται ότι θα παίξουν και αυτά τα θεματικά τραγούδια, αυτά που αφορούν τα άρματα, γιατί αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο, τη στιγμή που το άρμα, το θεματικό αυτό άρμα, βρίσκεται στην πλατεία μπροστά εκεί στο Δημαρχείο, στο κεντρικό σημείο, έτσι, ναι, παίζει και το ανάλογο κομμάτι, μπαίνει στο mood, ναι, δηλαδή, και το απογειώνει εκεί τη στιγμή. Λοιπόν, θα σας βάλω ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, και τσικνοπέντες που παίζω στα κλαμπ, με αυτό κάπως ξεκινάω και βάζω τον κόσμο στο ρυθμό. Είναι από Μπαρίστα, ναι, το Λόκα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, άντε να πάρουμε ρυθμό. Καταρχάς, μείνανε ακόμη ούτε 8 λεπτάκια. Κλείνουμε έτσι σιγά σιγά. Για να ακούσουμε έτσι τα τελευταία καρναβαλικά μας τραγούδια. Ράδιο Θεσσαλονίκη, Φλίκας Radio Show, τελειώνουμε, σιγά σιγά αποχωρούμε, πιάνουμε 12 η ώρα τα μεσάνυχτα, κάναμε μια εκπομπή αφιέρωμα στο καρναβάλι της Κρύας Βρύσης. Στο στούντιο μαζί μου ήταν ο Γιώργος ο Παπαδόπουλος και ο Άνθιμος ο Βασιλιάδης, εννοείται τηλεφωνικός είχαμε τη Σιδηροπούλου, την Αναστασία. Μετά είχαμε και τον Δήμαρχο Πέλλας, ο οποίος και αυτός έδωσε τον παλμό για το καρναβάλι. Λίσανδρος, Αμιτζόγλου,
του Δημήτρη του Τσουφλίδη. Κάναμε έτσι μια καλή, έτσι, γυρίσαμε αρκετά χρόνια πίσω. Νικό, να πούμε λίγο και για τον Δημήτρη τον Γκέλο, ο οποίος μπορεί αυτή τη στιγμή που μιλάμε 12 ώρες το βράδυ να κάνει και ακόμα τα άρματα, να ξέρεις. Έχουμε να πούμε ναι, ότι υπάρχει ένας κατασκευαστής ο οποίος φτιάχνει τα άρματα. Επέτρεψε από, από τον Αύγουστο να ξεκινήσει. Έτσι, πάλι την τελευταία στιγμή πάλι θα τελευταία είναι στιγμή, εκεί πέρα και θα πυροβολάει. Λοιπόν, εγώ όμως σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι το υγιές καρναβάλι είναι αυτό που η κάθε ομάδα, αυτό που μας έλεγε και ο Λύσανθρωπος, κάθε ομάδα φτιάχνει το δικό της άρμα. Οπότε εγώ θέλω, κλείνοντας, να δώσω μια ευχή καταρχάς να είμαστε, να έχουμε την υγεία μας, να είμαστε εδώ και του χρόνου και να είμαστε σε αυτή τη φάση που θα περιμένουμε πώς και πώς την καρναβαλική παρέλαση της Κρύας Βρύσης και γενικώς σε όλη την Ελλάδα να συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, αλλά με μια ευχή να ακόμη πιο οργανωμένοι, ακόμη πιο δυνατοί και να μπούμε και σε αυτό το challenge, σε αυτόν τον υγιής ανταγωνισμό, γιατί όχι, ανάμεσα στις ομάδες, να δούμε ποια θα είναι η πιο, έτσι, πρωτοποριακή. Το πιο ωραίο θέμα, λέει. Έτσι, αυτό, ναι. Και το πιο ωραίο, εννοείται, άρμα. Ναι, εγώ αυτό θέλω να ευχηθώ. Ξεστή, είναι πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό στον αέρα, ότι όταν ένα καρναβάλι το οποίο είχε την πάυση του, ξέρεις, και μετά ξαναξεκίνησε και έχουμε φτάσει τώρα να έχουμε 2.500 συμμετοχές καρναβαλιστές και όλο αυτό ανεβαίνει και δεν ξέρεις που θα πάει, και εγώ δεν ξέρω, δηλαδή στο 31ο καρναβάλι τι μπορεί να γίνει. Ναι, έτσι. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ανταμία, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, 34 συμμετοχές. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε καληνύχτα. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, σας περιμένουμε όλοι στην Κρύα Βρύση 17 Μαρτίου και ώρα 3 για να περάσουμε τέλεια με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και όλες τις, θεματικές συμμετοχές, με όλους τους καρναβαλιστές, με όλο τον κόσμο, για να δώσουμε ένα μεγάλο παλμό. Έτσι, άνθιμε. Και μην το σκέφτεστε, μπείτε στο αμάξι και απλά ελάτε. Τα έχουμε κανονίσει, τα έχουμε όλα έτοιμα για εσάς. Και είτε να συμμετάσχετε σαν καρναβαλιστές, είτε σαν εθελοντές, είτε όπως σαν θεατές. Όπως γουστάρει ο καθένας, όπως γουστάρει λοιπόν, ο καθένας. Αυτό ήταν λοιπόν Φλίκας Radio Show, Δευτέρα βράδυ. Άλλη μια εκπομπή τελείωσε. Εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα, έτσι. Εδώ πιστή στο ραντεβού, 10 η ώρα θα, είναι, θα είμαστε ακριβώς μέσα, έτσι, σε αυτή την περίοδο της την καρναβαλική. Και να ξέρετε, σας έχω έκπληξη, θα έχω στο στούντιο DJ. Θα έχουμε βινήλια, θα έχουμε pick-up και θα παίξουμε βινήλια 12 έντσα από εκείνη την μεγάλη και ωραία εποχή των καρναβαλικών ρυθμών που συνδυαζόντουσαν και με την δίσκο. Όλα αυτά θα γίνουν την επόμενη Δευτέρα. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα από όλους εμάς εδώ.